Ξέρετε, το Αιγάλεο είμαστε ένας δήμος προσφυγικός. Είμαστε ένας δήμος που οι πρώτοι κάτοικοι ήταν πρόσφυγες. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει οι μαθητές του Αιγάλεο να είναι πρόσφυγες στην ίδια τους την πόλη, με σχολεία που δεν υπάρχουν, δεν έχουν αποκατασταθεί, που είναι ακατάλληλα, είτε λόγω του σεισμού, είτε λόγω μίας έξωσης, που στη μέση της σχολικής χρονιάς τα παιδιά μας μείνανε στο δρόμο. Γιατί δημόσιο σχολείο λειτουργούσε σε ιδιωτικό κτίριο και γιατί δεν φρόντισε η πολιτεία τόσα χρόνια να έχει δημόσια κτίρια για τα δημόσια σχολεία. Ξέρετε, ως φορολογούμενος πολίτης, όπως και όλοι εσείς φαντάζομαι, είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε στην εφορία πολλά χρήματα για τις ιδιοκτησίες μας, για τα σπίτια μας. Και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ανακαινήσεις, να παίρνουμε κάποιες πράσινες κάρτες, ξέρω εγώ, όπως λέγεται για τα σπίτια, έτσι, η ανακαίνιση, να αλλάζουμε τα αλουμίνια. Και καλώς κάνουμε να συντηρούμε τα κτίρια, γιατί λόγω της φθοράς του χρόνου έχουν πρόβλημα. Τα δημόσια κτίρια από ποιον συντηρούνται? Ποιος έχει την ευθύνη για τα δημόσια κτίρια που δεν συντηρούνται, πόσο μάλλον όταν στεγάζουν τα παιδιά μας μέσα? Τα παιδιά μας, ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Το μέλλον της πόλης, της χώρας, του κόσμου όλου. Στο Αιγάλεο, λοιπόν, που έχουμε γύρω στους 8.000 μαθητές, στο σύνολο, οι 1.000 μαθητές αυτή τη στιγμή δεν έχουν σχολείο. Είναι τα σεισμόπληκτα από το σεισμό του Ιουλίου του 2019. Που τι έγινε? Κρίθηκαν ακατάλληλα 4 σχολικά συγκροτήματα και 2 από αυτά χρήζουν αποκατάστασης, τα άλλα 2 χρήζουν αναγκαστικά κατεδάφισης και ανέγερσης νέων κτηρίων. 5 χρόνια μετά, 6η σχολική χρονιά από το Σεπτέμβρη, δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Μπήκε κάποιος εργολάβος μετά από δικές μας κινητοποιήσεις των γονιών και μετά από πίεση που εμείς ασκήσαμε, και είμαι περήφανη που εκπροσωπώ τους γονείς του Αιγάλεο, πολύ περήφανη για τον αγώνα που έχουμε επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι έχουμε καταφέρει, έστω αυτό το μικρό λιθαράκι, και ό,τι θα καταφέρουμε ακόμα, γιατί ο αγώνας είναι διαρκής και δεν τελειώνει εδώ, αν δεν έχουμε τις σωστές υποδομές για τα παιδιά μας. Λοιπόν, καταφέραμε να μπει ένας εργολάβος, ο οποίος κηρύχθηκε έκτοτος και βγήκε, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, τίποτα απολύτως δεν έχει προχωρήσει, και καταστρέφοντας και την περιουσία του σχολείου, που η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου δυστυχώς δεν φρόντισε να μαζέψει από τα σχολικά κτίρια που μπήκε μέσα ο εργολάβος για να αποκαταστήσει τις ζημιές. Δηλαδή, πόσο πιο τραγικό, φανταστείτε το. Κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι μου, μαζεύω τα έπιπλα να μπει ο εργολάβος. Εκεί καταστράφηκε δημόσια περιουσία. Θρανία, βιβλιοθήκες, βιβλία, μηχανήματα, τα οποία μέρος από αυτά τα είχαμε πληρώσει κι εμείς οι γονείς. Και ως φορολογούμενοι πολίτες, αλλά και τσοντάροντας μέσω των δραστηριοτήτων των συλλόγων γονέων τόσα χρόνια. Όλοι το ξέρουμε ότι οι γονείς, για να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για τα παιδιά μας, καμιά φορά και χωρίς να πρέπει, βοηθάμε και στηρίζουμε, τέλος πάντων, τα σχολεία και τη λειτουργία τους. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αιγάλεο, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση για 1.000 μαθητές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά που αποφυτούν από την 6η Δημοτικού στο 7ο Δημοτικό Σχολείο και το σχολείο τους δεν το θυμούνται πρόσεισμο όπως ήταν, γιατί ήταν πολύ μικρά τότε. Είναι τραγική η κατάσταση. Παγκόσμια πρωτοτυπία λοιπόν αποτελεί το γεγονός ότι στο Αιγάλεο έχουμε δημοτικό σχολείο να συστεγάζεται σε πρωινή βάρδια στο ίδιο κτίριο με γυμνάσιο. 17ο Δημοτικό Σχολείο διαμοιρασμένο. Οι μισές τάξεις κάνουν μάθημα μέσα στο δεύτερο γυμνάσιο. Μαζί. Το ζείτε οι γονείς. Παιδιά δημοτικού με παιδιά γυμνασίου, τις ίδιες τουαλέτες, το ίδιο προάβλιο. Τραγική κατάσταση. Στο 7ο Δημοτικό επίσης, όπως προανέφερε πριν η κυρία Κουκουνάκη, η πρόεδρος, το μισό στο σχολείο είναι για αποκατάσταση, σεισμόπληκτο, και το άλλο μισό λειτουργεί στο ίδιο προάβλιο τα παιδιά. Πέρσι είχαμε ατύχημα σε σεισμόπληκτο σχολείο και παιδάκι είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Το είχαμε κάνει θέμα και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και με παρέμβαση. Χρειάστηκε να πάει νοσοκομείο, να κάνει ράματα και όλα τα συναφή. Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί και πρέπει η πολιτεία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς να δούνε λίγο πιο σοβαρά την ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολεία. Τα παιδιά μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε και δεν θα ανεχτούμε αυτά τα τραγικά που κάθε μέρα ζούμε, είτε γίνονται στο Αιγάλεο, είτε γίνονται και σε άλλες περιοχές της Αθήνας ή της Ελλάδας. Λοιπόν, όλοι μαζί εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα, γιατί παιδεία που αξίζει στα παιδιά μας, υπάρχουν και άλλα βέβαια θέματα, αλλά εδώ στο Αιγάλεο το μεγαλύτερο ζήτημα για μας είναι το κτηριακό. Νομίζω είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της πόλης, όταν αποτελεί έτσι ένα πολύ μεγάλο
πολύ μεγάλο θέμα και όταν αφορά τα παιδιά. Λοιπόν, αυτά, δεν θέλω να κουράσω άλλο. Να είστε καλά.